ως λίγο χρόνων και έλεγατε στο χώρο στη σκάλα, εδώ είναι το καλύτερο, τα άλλα μην τα κοιτάς. Πήγαινε, ξέρω εγώ, η Παλαικία, η Παλαικία είναι το καλύτερο μέρος. Πήγαινε Λιβαδό, υπήρχε αυτό το, έτσι, η δυσλειτουργία. Γι' αυτό και πραγματικά πιστεύω, γιατί αν δεν το πιστεύω, δεν το υπηρετούσα κιόλας, ότι η καλλικρατική προσέγγιση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά, αλλά τουλάχιστον και τον τουρισμό είναι πολύ σημαντικά. Τζέλη, θα σου δώσω το λόγο. Είναι πολύ σημαντικό, είναι σε σωστή κατεύθυνση και είναι πολύ σημαντικό και έχει βοηθήσει τον τουρισμό να υπάρχει μία φωνή. Μία φωνή που αγκαλιάζει όλο το νησί. Κύριε Δημοθέατε, το βήμα δικό σας είναι ο πρόεδρος των ξενοδόχων. Θα τον απολογισμό και μετά. Α, ωραία, εντάξει. Να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εντάξει. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το θέμα ήταν, είναι θεσμικά υποχρέωση του Δήμου να έχει και την τουριστική επιτροπή. Πάμε τώρα για την τουριστική επιτροπή. Τι σημαίνει την τουριστική επιτροπή, ποιο είναι το έργο της, τι κάνει, ποιοι το στελεχώνουν. Υπήρξε μια μεγάλη έκπληξη από την πλευρά μας ως Δημοτική Αρχή, η μεγάλη προθυμία ανθρώπων να στελεχώσουν την τουριστική επιτροπή. Αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο και συγκινητικό θα έλεγα, διότι υπήρχε μια μεγάλη διάθεση. Βρέθηκα να έχουμε μια επιτροπή με 40 άτομα. Τρελάθηκα, δεν ήξερα ότι κύριο Παρίσι, συγγνώμη, λέτε. Ας κάνει τη θέση τουριστική επιτροπή και ας μου λέει τα πορίσματά της και να δουλεύω. Όχι, μου λέει, θα το σύνδεσμο αντιδήμαρχος. Οπότε, λέω, εντάξει, με είχε ξενήσει λίγο για να μην πνήσει, αλλά λέω, θα το αντιμετωπίσουμε. Σκέφτηκα λοιπόν αυτό το όργανο, το οποίο έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, αλλά είναι ουσιαστικό όργανο, να μην γίνει ένα δεύτερο δημοτικό συμβούλιο. Και το λέω έτσι με πόνο καρδιά. Δηλαδή, να μην γίνει ένα όργανο που υπάρχουν πολυλογίε. Πήρατε ένα μικρό παράδειγμα από του ανθρώπου του τουρισμού, τάκ-τάκ με δύο κινήσει, έτσι ώστε το συντομότερο χρονικό διάστημα να έχουμε να δημιουργήσει ένα σχολείο κυρίως για μας. Εγώ είχα μεγάλη ανάγκη να μάθω, να δω πώς λειτουργεί, πώς σκέφτεται, διότι το τουριστικό προϊόν το έβλεπα ως αποδέχτης, ως άνθρωπος που αγαπώ τον τουρισμό, ως άνθρωπος που μου αρέσει το ταξίδι και δεν το έβλεπα ως επιχειρηματίας. Αλλά αγωνιούσα πάντα να δω πλέον το επιχειρηματία πώς τι να κάνουμε και πώς θα το λειτουργήσουμε. Έτσι φτιάξαμε αυτή την επιτροπή, η οποία στην πράξη έδειξε ότι άλλοι μπήκανε, άλλοι βγήκανε, άλλοι ήρθαν στο ενδιάμεσο. Οι δουλειές τους, οι υποχρεώσεις τους, είναι όλα αυτά θεμητά. Οπότε λειτουργούσε σαν ένα κλαμπ τουρισμού που ο καθένας, ο οποίος έχει σχέση με τον τουρισμό, επιθυμούσε να πει την άποψή του, να πει το πρόβλημά του και να κοιτάξουμε και εμείς να πληρώσουμε τι μπορούμε να διορθώσουμε, τι πρέπει να προχωρήσουμε και τι όχι. Θέλω λοιπόν τις γενικές γραμμές, πραγματικά ήταν εντυπωσιακό γιατί πρώτον δεν υπήρξε καμία συνεδρίαση που να κρατήσει πάνω από 2 ώρες. Δεν υπήρξε ποτέ καμία συνεδρίαση που να μην μιλήσουν όλοι, ώστε να κάθεται κάποιοι να ακούνε κάποιον να λέει χιλιάδες ώρες. Και τα πορίσματα ήταν πάντα πολύ θετικά. Άλλα προχώρησαν, άλλα δεν προχώρησαν. Αλλά και το να επισημαίνονται, γιατί καμιά φορά λέει ότι επιμένουν οικά. Το να τα επισημαίνουν είναι σημαντικό. Στην Επιτροπή λοιπόν, και θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη και τους φίλους και τους ανθρώπους που δεν μπήκανε, αλλά θα είναι, είμαι βέβαιος, διότι ο σκοπός είναι να έχουμε τη γνώμη των ανθρώπων που επιθυμούν να βοηθήσουν τον τόπο μας. Γιατί το αφεντικό μας εν τέλει είναι Κεφαλονιά και τίποτα άλλο. Λοιπόν, ένα σύντομο απολογισμό, τι έγινε αυτά τα 2 χρόνια και πώς σκεφτόμαστε πάνω απ' όλα. Έψαχνα να δω πώς θα αποδώσουμε τη φιλοσοφία της Επιτροπής Τουρισμού και κατ' επέκταση τη φιλοσοφία της Δημοτικής Αρχής. Εμείς λειτουργούμε κάπως έτσι. Έτσι θα το έβλεπα σχηματικά. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα χέρι που να ξεχωρίζει. Μεταξύ ανθρώπων που μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες για την ανάπτυξη αυτού του τόπου, δουλεύουμε σε απόλυτη συνεργασία. Και στο Δήμο, το έχω πει επανειλημμένως, στο Δήμο προβάλλουμε γιατί είναι το χαρτοφυλάκιο τέτοιο, αλλά κατ' ουσίαν όλοι οι συνάδελφοι για να λειτουργήσει καλά. Το αποτέλεσμα είναι σαν ένα ρολόι. Πρέπει να δουλεύουν όλοι, όλα μαζί. Δεν μπορεί να δουλέψει ένας. Δεν είναι μια ορχήστρα που έχει ένα μαέστρο μόνο του. Μετά ήθελα να σκεφτώ πώς μπορούμε να αποδώσουμε αυτό την έννοια του τουρισμού. Και μου είχε κάνει εντύπωση ο πατέρας μου, που περνάει δύσκολες ώρες τώρα λόγω ηλικίας, αλλά λίγο πιο νέος, όταν ήρθε στο νησί, μου λέει θα φτιάξω ένα μπέλι. Εγώ τη μόνη σχέση που είχα με τα μπέλια ήταν να ξέρω τι είναι το αμπέλι και να το ξεχωρίσω, ξέρω εγώ, αν είναι λεόνα. Έπρεπε να δούμε τι πάθος ασχολείται με αυτό το αμπέλι αυτός ο άνθρωπος. Και μπήκα σε όλη αυτή στη φιλοσοφία της φροντίδας. Κάτι που το αγαπάς, κάτι που το φροντίζει συνέχεια, κάτι που σε απασχολεί συνέχεια, κάτι που σου δίνει ένα προϊόν, ωραίο, που προσπαθείς πάντα να το βελτιώσεις. Αλλά και όταν τελειώσει το προϊόν, δεν τελειώνει το έργο. Συνεχίζει να το φροντίζει, γιατί θέλει να γίνει ακόμα καλύτερα. Έτσι λοιπόν, εντελώς συμβολικά, θα έλεγα ότι εγώ κάπως έτσι το βλέπω στη ρομαντική του διάσταση. Πάμε λοιπόν τώρα στο διατάφτα. Ξεκινήσαμε μία επαφή με όλους τους επαγγελματίες ή με σχεδόν όλους. Γιατί δεν μπορεί να είναι όλοι, αλλά με σχεδόν όλους, να δούμε ποιο είναι το υπαριθμόν πρόβλημα, ποιο είναι το υπαριθμόν ένα θέμα για την Κεφαλονιά, για να δουλέψουν, να μας πούνε σε τι κατεύθυνση να δουλέψουν. Όλοι συμφώνησαν
ότι μία συνεργασία με την EasyJet θα έδινε έναν αέρα στο νησί. Και αυτό εκ των πραγμάτων φάνηκε πολύ σωστό. Γιατί όχι μόνο έδωσε αέρα, όχι μόνο ανέπτυξε την αγορά, αλλά επειδή είμαι και σύζυγο συμβολογράφου, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι κινήθηκε και η αγορά, κινήθηκε το real estate. Κινήθηκαν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πετάγονται από το Μιλάνο, από την Φλωρεντία, να έρθουν το Σαββατοκύριακο και να φύγουν και να έχουν το σπίτι του εδώ. Και αυτή τη δυνατότητα τη δίνει η EasyJet. Ξεκινήσαμε λοιπόν αυτή τη διαδικασία. Αυτό μας το υπόδειξαν και εμείς δουλέψαμε γι' αυτό. Πάντα όμως το κλειδί της επιτυχίας ήταν ότι είναι η ειδική, αφήνουμε τους ειδικούς. Το θέμα αυτό όλο το δούλεψε πολύ καλά ο κύριος Γεροντάκης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ Γιώργος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει ο άνθρωπος του αεροδρομίου, είναι το συνώνυμο του αεροδρομίου, της αεροπορικής κίνησης και είναι πάντα σε όλες τις συναντήσεις μας. Το δούλεψε ο κύριος Γεροντάκης μαζί με την κυρία Γιαχαλή, που ήταν η ασφάλεια ότι θα γίνει κάτι καλό. Όντως έγινε κάτι καλό. Ήρθε το αεροπλάνο. Μετά, με αποκλειστικές ενέργειες του κ. Βελιατσάτου, προσθέθηκε η κυρία Ιανέρ και αποκτήθηκε μια μεγάλη δυναμική που παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν στους λογαριασμούς, τις δυστυχίες, τις συμφωνίες, η ουσία του τη φέρνει κόσμο. Ήταν ένα καλό βήμα αυτό. Ένα επόμενο θέμα ήταν η ανάπτυξη τουρισμού κρουαζιέρας. Και αυτό ήταν ένα. Υπάρχει ένα νερό που θέλει να τίποτα. Υπάρχει μια κουλιά νερό. Μετά τα 57 φύγαμε χωρίς να υπάρχει λόγος. Λοιπόν, ο τουρισμός κρουαζιέρας ήταν άλλο ένα τεράστιο κεφάλαιο που είχαμε την ευθύνη και την επιθυμία και την υποχρέωση να το δουλέψουμε. Αλλά πώς θα το δουλέψουμε, τι θα κάνουμε, τι θα. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν. Υπήρχε αυτό το μεγάλο λιμενικό έργο του λίμενο Βραχίωνα που είχε γίνει επί κ. Λευκαδί, επί κ. Κουρή, επί κ. Παρίσι όταν ήταν βουλευτής. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι συμβάλανε και υπήρχε αυτό το έργο το οποίο εκεί κατ' ουσίαν ακουμπά ο τουρισμός κρουαζιέρας. Και φανταστείτε πόσο σημαντικό ήταν αυτό το έργο που ξεπεράστηκε καλά-καλά πριν λειτουργήσει. Δηλαδή χρειάζεται επέκταση. Πάνω και λοιπόν ξεκινήσαμε να δούμε πώς μπορούμε, τι μπορούμε να κάνουμε, ποιος είναι ο ρόλος του Δήμου. Είναι ταξιδιωτικός πράκτορας ο Δήμος, βγάζει εισιτήρια ο Δήμος, παίρνει διαβατήρια, ελέγχει, τι κάνει ο Δήμος. Και τελικά μας είπαν ότι ο Δήμος πρέπει να δίνει το παρόν του σε συγκεκριμένα, αυτό μας το πάνε ειδικοί, θα σας πω και ειδικοί, σε συγκεκριμένες εκθέσεις πρέπει να δίνει το παρόν του, πρέπει να δείχνει το ενδιαφέρον του, να δείχνει ότι έχει διάθεση να αναπτυχθεί αυτός ο τομέας, να διευκρινίσει διάφορα θέματα και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Και μερικές φορές μπορεί να γίνει και λάθος. Αλλά από το να είσαι στο καφενείο του χωριού σου είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα. Οπότε κάτι να προσπαθείς και ας κάνεις και λάθη.